Από το Σάντσες πλάγια για τον Χατζηγιοβάνι. Βλέπει την κίνηση του Γκατσίνοβιτς. Θα πατήσει την περιοχή. Τον έχει ακολουθήσει ο Ιωαννίδης. Το σου του Γκατσίνοβιτς διαγώνει. Ο μπάλα θα φύγει έξω. Η πρώτη καλή στιγμή στο μάτς, το 10. Προσπάθεια με τη μία από τον 26χρονο χαφ Παναθηναϊκού. Αφήνοντας χώρο στην πλευρά του Χατζηγιοβάνι να γυρίζει και πιο πίσω και να παίρνει μπάλα. Πάσα είναι πάρα πολύ καλή για τον Βιτάλ με στην περιοχή. Το σουτ, μπάλα στο δοκάρι. Πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού στο 14 να ανοίξει το σκορ με τον Βραζιλιάνο. Με τη μία το τελείωμα από τον Βιτάλ ήταν καλό. Γκίνι. Μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού η μπάλα. Η απομάκρυνση δεν ήταν η καλύτερη από τον Σάρλια. Ένα σουτ από μακριά από τον Πλέγα. Σε ετοιμότητα ο Διούδης. Κερδίζει μπάλα με τον Μανιό. Πλέγα στην κίνηση του Μπαντιμπαγκά. Έκλεισε ο Χατζηθοδωρίδης για να τον μαρκάρει. Πάσα μέσα στην περιοχή. Ο Γκίνι το σουτ. Εντυπωσιακή επέμβαση από τον Διούδη. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Ακόμα ένα σουτ. Έπεσε ο Σάντσες στα πόδια του Βιδάλ. Εδώ πρωταγωνιστής προηγούμενης φάσης. Δείτε ξανά. Δεν ήταν η καλύτερη αντίδραση από τον Χατζηθοδωρίδη. Ο Μπαντιμπαγκά έβγαλε για τον Γκίνι. Με τη μία το σουτ. Για να γίνει καρδίτσα. Τρέχει να τον μαρκάρει ο Αγιούμπ. Κάθετη πάσα για τον Κουτρομάνο μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί να τους αποφύγει όλους. Ο Γκίνι πλασάρει. Ακόμα μια τεράστια επέμβαση από τον Διούδη. Out δείχνει ο Σιδηρόπουλος. Ο Γκίνι διαμαρτύρεται και νομίζω δικαιολογημένα διαμαρτύρεται γιατί πρέπει να βρει και την μπάλα με το πόδι ο Διούδης. Ξανά πάμε στο Δημήτρη Ξαρλή. Το ακριβώς ζητάνε κόρνερ οι άνθρωποι της αναγέννησης Καρδίτσας και εκτός αυτού βεβαίως υπήρχε πέρα από την χαμένη ευκαιρία υπήρχε ικανοποίηση στο κομμάτι της επιθετικής ανάπτυξης των γηπεδούχων για... Τελείο ο Κουτρομάνος στο ύψος του πέναλτι, σημάδεψε τον Γκίνι. Βγήκε και μάζεψε ο Διούδης χωρίς πρόβλημα. Διαφάνειες. Πάσα για τον Χατζηγιοβάνι. Πατάει την περιοχή ο Ιωαννίδης, το σουτ Χατζηγιοβάνι μπάλα θα φύγει έξω, καλό ήταν. Παλάσιος, ο Ρουμπέν και ο Σιδεράς, ο νεαρός που ακολούθησε την αποστολή, για να τη φάση. Χατζηγιοβάνης κάνει κίνηση ο Ιωαννίδης με στην περιοχή, πάσα του Χατζηγιοβάνι, το γύρισμα με το πόδι το δεξί από μάκρυνο Γκέκας. Ήταν αρκετά καλός στα φιλικά που χρησιμοποιηθεί, για να τη φάση. Μπάλα με στην περιοχή για τον Βιδάλ, το γύρισμα του Βιδάλ στο ύψος του πέναλτι, μπάλα πέρασε πάνω από το κεφάλι του Κουτσιανικούλη. Για την... να δούμε τη φάση. Παναθηναϊκός θα πατήσει στην περιοχή από αριστερά. Το γύρισμα περνάει η μπάλα και θα φύγει από την απέναντι πλευρά. Out χωρίς το 67. Δείτε και πάλι. Το γύρισμα η μπάλα πέρασε μπροστά από τον Παλάσιος, ο οποίος έκανε ένα αλματάκι στο γύρισμα του Χατζηθεοδωρίδη. Εδώ προσπάθησε να βρει την μπάλα με το αριστερό. Και εδώ βέβαια πλάνα από την κερκίδα που βρίσκονται οι οπαδοί της αναγέννησης Καρδίτσας. Ωραία, ο Αιτόρ πήρε την μπάλα από τον Βηγιαφάνιες. Αυτή η κίνηση χωρίς την μπάλα έλειψε στο Παναθηναϊκό, είναι η αλήθεια μέχρι τώρα. Το γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι, ο Κουρμπέλης θα κάνει ένα σουτ. Την μπάλα θα κοντράρει πάνω στον Παλάσιος, αν πρόλαβα να δω καλά. Γραμμές. Πάσα για τον Αιτόρ από τον Βιτάλ. Ο Αιτόρ με στην περιοχή θα κάνει το γύρισμα. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ο Παλάσιος κάνει ό,τι έκανε και στο γήπεδο της Τούμπας. Στο 81 δίνει προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με 1-0 από τη θέση του center for. Επαφή με τα δίχτυα. Ξανά εδώ. Δείτε τον Αϊτόρ. Είπαμε ότι έχει λείψει αυτή η κίνηση χωρίς την μπάλα από τον Παναθηναϊκό από την αρχή του μάτσου. Ο Αϊτόρ του δίνει αυτό το στοιχείο. Και όχι μόνο του δίνει αυτό το στοιχείο, δίνει και ένα γκολ. Πάρε βάλε στον Παλάσιος, ο οποίος προλαβαίνει την αντίδραση και του goalkeeper και του αμυντικού της αναγέννησης Καρδίτσας. Και στέλνει την μπάλα στην εστία. Σε φάσεις. Κουρμπέλης. Πάσα του Κουρμπέλη για τον Βιγιαφάνιες. Διαφάνειες προσπαθεί έξω από την περιοχή. Παλάσιος, Αϊτόρ. Έχει την μπάλα στο αριστερό. Σημαδεύει η εκπληκτική επέμβαση από τον Γκέκα στην πιο εντυπωσιακή φάση του μάτς, το 83. Ήταν ξεκάθαρη πρόθεση του Αϊτόρ να κάνει αυτό που είδατε και ο Γκέκα την διάβασε. Δείτε πώς θα φέρει την μπάλα έξω στο αριστερό. Η μπάλα πήγαινε στο παραθυράκι του Γκέκα, ο οποίος εκτινάχθηκε και απομάκρυνε σε κόρνερ. Πολύ μεγάλη επέμβαση από τον goalkeeper της αναγέννησης Καρδίτσας.